σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ακολουθώντας μια σοφή συμβουλή ενός μεγάλου τηλεορασανθρώπου και όχι τηλεανθρώπου, όπως θα πούμε, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη πολλών ανθρώπων της παγκόσμιας τηλεόρασης, του Σερ Χιου Γκριν, αημνήστου, διευθυντού επί σειρά ετών της μαμάς παγκοσμίως τηλεόρασης του BBC. Είχε πει ότι όταν μιλάμε στην τηλεόραση πρέπει να περνάμε στο σαλόνι των τηλεθεατών και όταν έχουμε καλεσμένο να σεβόμαστε αυτόν, να μην τον διακόπτουμε και τον αφήνουμε να ολοκληρώνει τις απόψεις του. Αυτό το μικρομέγαλο κανάλι ζει κάποιες μεγάλες ώρες, όπως αυτή απόψε της τηλεόρασης, έχουμε πει κατά καιρούς, φροντίζει και ακολουθεί αυτή την αρχή. Για να μπορεί και ο τηλεθεατής να αντιλαμβάνεται τι λέγεται και, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει κάποιο σεβασμό στον καλεσμένο. Επειδή δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται όταν έχουμε καλεσμένο για δημοσιογραφικές υποθέσεις όπως η σημερινή, για αυτόν τον λόγο, απόψε, όπως σας το είχα μάλλωστε και υποσχεθεί, είσαστε εσείς και εμείς. Αλλά για μια μεγάλη τηλεοπτική ώρα. Θα κάνουμε ένα σχόλιο στην αρχή για τα τρέχοντα ζητήματα, τα οποία θέλετε να γνωρίζετε πώς έχουν, και προς Θεού μη θεωρήσετε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, απλώς έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς ότι αυτά τα οποία λέγονται από αυτό το σταθμό επαληθεύονται σύντομα. Άλλωστε, αυτή είναι και η εκτίμησή σας προς το σταθμό αυτό και η διάθεσή σας να τον παρακολουθείτε και αυτή την εκπομπή. Το βασικό μας θέμα απόψε είναι το μέγα ψέμα. Και δεν είναι δική μας αυτή η φράση. Ανήκει στο μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή λέμε ότι είναι μια από τις μεγάλες ώρες της τηλεόρασης. Θα έρθουμε σε αυτό το θέμα, το οποίο θέλουμε να παρακολουθήσετε και οι παλαιότεροι αλλά και οι νεότεροι με προσοχή. Αξίζει τον κόπο για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Στα γεγονότα που τρέχουν και που ζητήσατε κάποια σχόλια, θα είμαστε σύντομοι σε αυτά. Το πρώτο αφορά το μεγάλο δυστύχημα, το οποίο γνωρίζετε από τις τηλεοράσεις αυτές τις μέρες, με το κυπριακό αεροπλάνο. Αυτά τα οποία ακούσατε έχουν ένα μέρος της αλήθειας. Δεν γνωρίζουμε, όπως και παλιότερα, με εκείνο το περίφημο ελικόπτερο στα Ήμια. Τέλος πάντων, δεν υπήρξε μια απάντηση ειλικρινής από την πλευρά της εξουσίας. Είχαμε πει τότε από αυτό το κανάλι ότι το ελικόπτερο το έριξαν οι Τούρκοι. Και όπως ίσως αντιληφθήκατε, μετά από μερικές μέρες δεν το επαναλάβαμε, γιατί έτσι είχε γίνει η συμφωνία με τα πολιτικά κόμματα. Εκείνο που ενδεχομένως δεν θα ξέρετε είναι ότι αυτοί οι κομάντος οι 7 που αποβιβάστηκαν στα Ήμια, οι Τούρκοι, εμείς δεν θα πούμε τη λέξη εκτελέστηκαν, θα πούμε ότι σκοτώθηκαν πάλι μέσα σε ένα ελικόπτερο από μια ρουκέτα που έπεσε πάνω στο ελικόπτερό τους στην Τουρκία. Δυσάρεστα πράγματα αυτά. Τώρα, εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν μας το είπαν, είναι πώς έπεσε αυτό το αεροπλάνο. Τι εντολή είχαν τα F-16. Και βέβαια, εάν τυχόν μας το είπαν, δηλαδή μας είπαν περιφερειακά, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι οι Έλληνες ηλίθιοι. Εάν ένα αεροπλάνο είναι ακυβέρνητο και γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω σε μία ακτίνα τις οποίες η άκρη περνάει και από την Αθήνα, τις προπόλεις, ας πούμε, τις συνοικίες της κτλ, τις γειτονικές, τους γειτονικούς δήμους δηλαδή, και πρόκειται να προκαλέσει μία ακόμη καταστροφή, είναι βέβαιο ότι από το 121 δεν πρέπει να προσθεθεί άλλος ένας, να γίνουν 122, όχι βέβαια, θα ήταν πολύ περισσότεροι οι νεκροί σε αυτή την περίπτωση που έπεφτε στην πόλη.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η ρήψη, η κατάρρυψη του αεροπλάνου. Ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο είχε μελετηθεί και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ακούσαμε άλλωστε. Μέσα σε άκρες δεν μας τα είπαν όλα. Επίσης, δεν μας είπαν ότι αυτό το αεροπλάνο έπεσε και ότι κοντά μας είναι και μια χρονικά είναι μια ημερομηνία εντάξεως της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς Θεού δεν λέμε εμείς ότι υπήρξε τουρκικός δάκτυλος, απλώς λέμε μια σύμπτωση. Μας έκανε εντύπωση αυτό. Βέβαια εσείς πρέπει να ξέρετε ότι το αρμόδιο Υπουργείο την ψάχνει αυτή την εκδοχή ακόμα. Ελπίζουμε να μην είναι έτσι. Δεν το λένε, αλλά εσείς τα ξέρετε ότι την ψάχνουν. Ένα άλλο επίσης ζήτημα ήταν ότι πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής προσπάθησαν να πάρουν κάποια μικρά παιδιά σκοτωμένα. Είχαμε βάλιστα και μία εικόνα από έναν εκεί γραμματικό, ο οποίος είπε πήρα ένα παιδάκι απάνω, θάμνα πάνω και μου είπε ο αστυνομικός να μην το... Μάλιστα μίλησε άκομψα για τον αστυνομικό που του είπε να τα αφήσει εκεί που ήταν. Και λέει μετά από λίγη ώρα πέρασε φωτιά και το έκανε κάρβουνο. Το πτώμα του παιδιού δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν πάει πολύ νωρίτερα όταν δεν είχε ξεσπάσει η φωτιά. Βέβαια, εδώ υπάρχουν διάφορες απόψεις ότι μπορεί να γίνονται διάφορα άλλα μη καλά πράγματα. Ναι. Μπας ειτός, δεν νομίζουμε ότι οι Έλληνες είναι τόσο σκάρτη που να συλλήσουν πτώματα Ελλήνων. Μπας ειτός. Είναι μια αστυνομική αρχή, τη σεβόμαστε. Πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο παρουσιάστηκε ως μεγάλο θέμα και είναι στον χώρο του τύπου, όταν ένα παραδοσιακό συγκρότημα, το τελευταίο ίσως που βρίσκεται στα χέρια παραδοσιακού εκδότη, μιλάμε για τον Δόλ της οικογένειας Λαμπράκη, γιατί το άλλο επίσης παραδοσιακό που υπήρχε, η Καθημερινή, με το θάνατο της Ελένης Βλάχου, πέρασε σε άλλα χέρια, στην οικογένεια Ναφούζου όπως ξέρετε. Άλλοι παραδοσιακοί εκδότες, οι αδελφοί Μπότσι. Πάση τόση, μη σας κουράζω με αυτό. Είναι ουσία ο τελευταίος πύργος παραδοσιακού εκδότη. Γράφτηκαν πάρα πολλά. Τι έπρεπε να γίνει, τι δεν έπρεπε να γίνει, πώς έγινε, πώς έγινε αλλιώς. Αλλά πάση τόση, αυτή δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι άλλη. Ότι αυτά τα οποία συνέβησαν υπέρ του οργανισμού. Και πίσω από τον αγοραστή του 25%, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη, εμείς λέμε, υπάρχουν άλλοι. Και θα πείτε αυτό πώς θα αποδειχθεί. Μα κοιτάξτε και παλιότερα είχαμε φύγει εφημερίδες όπως ήταν η Επικαιρότητα, λέω. Τη θυμάστε, δεν ήταν οι ιδιοκτήτες αυτοί που παρουσιάζονταν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και για άλλες εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ξέρετε η εφημερίδα είναι ένα πολύ έξοδο μέσο το οποίο καταβροχθίζει τα χρήματα πάρα πολύ γρήγορα και βεβαίως δεν μπορεί παρά να επιδοτείται για να μπορεί να υπάρχει. Και αυτό είναι ένα λάθος τεράστιο στην πληροφόρηση το οποίο δεν το σχολιάζουμε. Θα πρέπει αλλιώς να ήταν τα πράγματα. Εφημερίδες οι οποίες δεν μπορούν οικονομικά να σταθούν δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Και με τους τρόπους με τους οποίους συνεχίζουν είναι και αυτοί οι τρόποι λάθος. Εφημερίδα την παίρνεις για να πληροφορηθείς, δεν την παίρνεις για να αγοράσεις, για να πάρεις μαζί της ταινίες, κινηματογράφου. Μπάση περιπτώσει. Πάμε στο κυρίως, στο βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, όπου σας ζητήσαμε να δεχτείτε ότι απόψε δεν θα είναι ένας μονόλογος, θα είναι μία σειρά στοιχείων, τα οποία δεν προέρχονται από εμάς, αλλά προέρχονται από ένα μεγάλο Έλληνα μουσικό συνθέτη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον οποίο γνωρίσαμε πριν 45 περίπου χρόνια σε ένα σπίτι που είχε στη Νέα Σμύρνη.
προς τιμήν του είναι ότι σε συζήτηση που είχαμε και αργότερα θεωρούσε τον Μάνο Χατζηδάκη, δεν θα πούμε αντίπαλό του, τον άλλο μεγάλο μουσικό συνθέτη, αναγνώριζε τη μεγάλη του αξία και έλεγε και τα δικά μου τα έργα, τα πρώτα, τα ενορχίστρωσε ο Μάνος. Προς τιμήν του βέβαια αυτό. Όπως γνωρίζετε, ο Μίκης Θεοδωράκης, κατά δήλωσή του και εμπράκτος, ανήκει στην αριστερά, όπως λέμε, αριστερά. Τέλος πάντων, θα δούμε γιατί και παλαιότερα έχουμε πει από αυτή την εκπομπή ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Αυτό είναι ένα κόλπο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο έχει προγραμματιστεί και εφαρμοστεί από πολλά χρόνια από άλλες δυνάμεις, εκτός Ελλάδος, τότε, χρόνια πριν δηλαδή. Πριν από μερικές μέρες, στην ιδιαίτερη του πατρίδα, αν και έχει γεννηθεί στη Χίο, στα Χανιά, από εκεί είναι η καταγωγή του, σε μία γιορτή που έγινε εκεί, παρουσίαση, γιορτάστηκαν τα 80 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς το ευχόμαστε να τα κατοστήσει. Πολλές φορές αυτός ο απέραντος συνθέτης και πολιτικός, γιατί και με την πολιτική έχει ασχοληθεί, έλεγε διάφορα πράγματα. Και υπήρχε μια σοφή άποψη ενός ανθρώπου που μνημονεύσαμε προηγουμένως για άλλο ζήτημα, του Χρήστου Λαμπράκη, στον οποίο είχε επιτεθεί κάποτε για το Μέγαρο Μουσικής, γιατί δεν του παρουσίαζαν, δεν θυμάμαι τα έργα του ή δεν του έδινε την αίθουσα, κάπως έτσι. Δεν συζητάμε τώρα το πώς και τι είχε γίνει τότε, αλλά το αφεντικό του Μεγάρου Μουσικής και το αφεντικό του Δόλ είχε πει μια φράση πάρα πολύ ωραία, ότι όταν ακούω τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τεντώνω τα αυτιά μου. Όταν τον ακούω να μιλάει, τα κλείνω. Βέβαια, αυτό δεν ήταν απολύτως δίκαιο. Ως ένα βαθμό. Και τι έχει σημασία απόψε για εσάς, σεβαστοί τηλεθεατές, να ακούσετε, αν ίσως δεν πιθανό παρακολουθήσει αυτή την ομιλία, πώς είναι δυνατόν όλοι να την παρακολουθήσουν, ή δεν αναγνώσετε το κυρίως κείμενο αυτής της ομιλίας του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο κατά τη δική μας άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό. Και έρχεται να επιβεβαιώσει πολλά πράγματα τα οποία έχουν αναφερθεί από αυτή την εκπομπή και για τα οποία ο σκεπτικισμός σε εσάς υπήρξε, δικαιολογημένα ίσως, γιατί ήταν περίεργα και παράξενα για τα δεδομένα που είχατε και τα οποία σας προσφέρει η λεγόμενη ενημέρωση. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι αυτή η εκπομπή είναι από τις μεγάλες όλες της τηλεόρασης, γιατί θα κάνει κάτι που οι άλλες τηλεοράσεις δεν μπορούν να το κάνουν, διότι ο χρόνος τους είναι χρήμα και βέβαια δεν θα μπορούσαν να αφιερώσουν τόσο χρόνο για μια τέτοια ομιλία. Εμείς αυτή την ώρα που μας μένει θα καταφέρουμε να σας δώσουμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι απευθείας από το στόμα του Μίκη Θεοδωράκη και τα οποία θα σχολιάσουμε, αν μπορούμε, παράγραφο-παράγραφο, για να μάθουν οι νεότεροι και βεβαίως και οι παλαιότεροι το τι μας συμβαίνει. Με δεδομένο ότι εμείς, όπως έχουμε πει και παλαιότερα, άσχετα με την υπόθεση αυτή, σε άλλο χρόνο, ότι συνεχίζουμε να είμαστε ένα προτεκτοράτο το οποίο κινείται στην ουσία, διευθύνεται για πριν το 50 από την Βρετανική Αυτοκρατορία, 50-52 κάτι τέτοιο, θέμα παράδοσης, χρόνου παράδοσης ήταν, μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περάσαμε δηλαδή στην επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γίνεται τίποτα στη χώρα μας εάν δεν εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πει παλαιότερα ένα παράδειγμα ότι ο διοικητής του ΙΚΑ, υπάρχει σύμβαση, ημερής, είναι της εγκρίσεως της Αμερικανικής Πρεσβείας των Αθηνών.
Έχουμε πει επίσης ότι είχαμε μια νομισματική επιτροπή στην οποία μετήχε μονίμως τότε ένας Βρετανός. Αργότερα ένας Αμερικανός. Μετά δεν χρειάστηκε, γιατί αμερικανοποιήθηκαν οι πολιτικοί μας ή αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν στην νομισματική επιτροπή. Δεν χρειάζεται να σας αναλύσω την νομισματική επιτροπή, το έχουμε πει και άλλες φορές. Ας προχωρήσω παρακάτω. Σημειώνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Η εθνική μας πραγματικότητα εξακολουθεί να καθορίζεται από κρυμμένες αλήθειες και ιστορικές αλλοιώσεις. Έχουμε πει πως η ιστορία που γνωρίζετε δεν είναι αληθινή. Ιστορικές αλλοιώσεις που μας αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν μια νόθα κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Μετά μιλάει για το διαρκές βάλτωμα της εθνικής ζωής και οφείλεται κατά τη γνώμη του Θεοδωράκη στο γεγονός ότι από το τέλος του εμφυλίου έως σήμερα χτίζουμε πάνω σε ένα ψέμα. Και έτσι στην ουσία δεν θέλουμε είτε μας εμποδίζουν να μάθουμε την ίδια μας την ιστορία. Αυτό ακριβώς το ψέμα θέλησα να αποκαλύψω με το τραγούδι του νεκρού αδελφού, που ενώ το αγκάλιασε η αγάπη σύσσωμου του ελληνικού κοινού, αποκηρύχθηκε και κυνηγήθηκε από τις πολιτικές ηγεσίες, προσέξτε, της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου. Να, ποια είναι με λίγα λόγια η άποψή μου για τον εμφύλιο πόλεμο. Εφόσον το ΕΑΜ είχε 2 εκατομμύρια οπαδούς, αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού υπήρξε συμφιλειωμένη, συνενωμένη και συναδελφωμένη στον κοινό αγώνα και πίσω από κοινά οράματα. Αυτό σημειώνει φάνηκε και στην απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944, όπου οι πανηγυρισμοί ήταν καθολικοί, χωρίς ίχνος κομματικών ή άλλων αντιθέσεων. Απόδειξη ότι οι ΕΑΜΙΤΕΣ υποθέχονταν σαν ήρωες και απελευθερωτές τους Εγγλέζους, κρατώντας μαζί με τις κόκκινες σημαίες, τις αγγλικές και τις αμερικανικές δίπλα-δίπλα. Εσείς πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνη την εποχή είχαμε και έναν άλλο στρατό, τον ΕΛΑΣ, ελληνικός απελευθερωτικός στρατός, είχαμε και το ΕΛΑΝ που ανήκε στο ναυτικό. Γνωρίζετε επίσης ότι υπάρχει στην πλατεία του λαού, στη Λαμία, το άγαλμα του Άρη Βελοχιώτη, αυτός ήταν ο αρχηγός του ΕΛΑΣ, και του ΕΛΑΝ αρχηγός ήταν ο Σόλων Γρηγοριάδης. Ήταν γιος του στρατηγού Νεόκοσμου Γρηγοριάδη, μαζί με τον Φίβο, τον αδελφό του, ο οποίος ήταν υπασπιστής του Άρη του Βελοχιώτη. Θανάσης Κλάρας ήταν το όνομά του, το πραγματικό, και ο αδελφός του, ο Χαράλαμπος, ήταν επί σειρά ετών διευθυντής μιας δεξιάς, όπως θέλουν να λένε, για μας δεν υπάρχει αυτό, εφημερίδας των αδελφών Μπορντολί. Δύο αδελφές την είχαν, κληρονομήσαν τον πατέρα τους. Διευθυντής λοιπόν αυτής της εφημερίδας ήταν ο Χαράλαμπος Κλάρας, αδελφός του Θανάση Κλάρα, του Γεωπόνου και γνωστού ως Άρη Βελουχιώτη. Λέει λοιπόν εδώ ο Θεοδωράκης ότι φάνηκε στην απελευθέρωση αυτή η ιστορία ότι ο λαός ήταν ενωμένος. Όπως και για τα τραγούδια, όπως είπε, το τραγούδι του νεκρού αδελφού, που το αποκήρυξαν όλες τις παρατάξεις, δεξιά, αριστερά και κέντρο. Νομίζω ότι τώρα θα γίνει το ίδιο και με αυτή την ομιλία, όπως άλλωστε έγινε και μία φορά ακόμα σε εκείνη την περίφημη συνάντηση 2 αντιπάλων στρατηγών, έτσι, του Μάρκου Βαφιάδη και του στρατηγού Τσακαλώτου. Του στρατηγού Τσακαλώτου και του Μάρκου Βαφιάδη. Ήταν μια έμπνευση ενός συναδέλφου, νομίζω, του Βίκτορα του Νέτα. Και σε αυτή τη συνάντηση, αυτοί οι 2 πολέμαρχοι, πολεμούσε ο ένας στον εθνικό λεγόμενο στρατό και άλλος στο Αντάρτικο, είπαν, γιατί είπαν πάρα πολλά, ότι στο τέλος έτσι φράση τους, της
συνεντεύξεως, της συνομιλίας, της συνάντησης, όπως θέλετε πέστε. Δηλαδή του είπε ο στρατηγός Τσακαλώτος του Βαφιάδη, από όσα είχε πει δηλαδή, κάναμε λάθος, Μάρκο. Και γύριζε ο Μάρκος Βαφιάδης και του λέει, δυστυχώς στρατηγέ μου, κάναμε λάθος. Πόσες χιλιάδες νεκροί. Λάθος. Μία λέξη. Και δεν μίλησε κανένας. Το δε μαγαζάκι, το οποίο δεν δέχεται πλέον να στέλνει εδώ αντιπροσώπους του, όπως μας είπε ο κύριος Μάκης Κοψίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΚΚΕ παλαιότερα, μας έκοψε. Δεν ήθελε η κυρία Λέκα να έρχονται εκπρόσωποι του ΚΚΕ εδώ για συζήτηση. Λέει συνέχεια ο Θοδωράκης ότι αυτή η ενότητα και βάση του λαού είναι που διευκόλυνε τη δημιουργία, στη δημιουργία της κυβέρνησης εθνικής ενότητος, δεδομένου ότι όποιες αντιρρήσεις υπήρχαν περιορίστηκαν σε περιορισμένους κύκλους πολιτικών στελεχών. Βεβαίως την ίδια στιγμή, σημειώνει, άρχισαν οι μηχανογραφίες του Τσόρτσιλ, προσέξτε το αυτό, που είχαν στόχο να οδηγήσουν το ΕΑΜ στη γωνία και να διαιρέσουν τον ελληνικό λαό. Όλα αυτά είναι γνωστά, λέει ο Θοδωράκης. Θα το δούμε και παρακάτω. Γιατί εμείς είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη μάχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μάχη της Κρήτης, μετά τη μάχη του Στάλιγκρατ. Και βεβαίως είμαστε μαζί με τους Άγγλους. Εμείς που πολεμήσαμε, οι Έλληνες, σε μια Ευρώπη που είχε παραδοθεί ολόκληρη στους Γερμανούς. Και που οι Γερμανοί αυτοί το εξετίμησαν αυτό, ο αρχηγός τους, ο Αδόλφος Χίτλερ, και ζήτησε να μην εχμαλωτιστεί κανείς Έλληνας φαντάρος. Κάτι που δεν έκανε για καμιά άλλη χώρα. Και στις Ρίμφερσταλ το σχετικό βιβλίο από μνημονεύματα γράφει ακριβώς το ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα, πως η ζημιά του έκανε. Οι Ρώσοι επίσης είπαν ευγνωμονούμε τους Έλληνες, γιατί ήταν ένας περίπατος η Ελλάδα για τον Μουσολίνι, είχε πει τότε ο Χίτλερ. Α, δεν ήταν ένας περίπατος. Αρκεί να σας πω ότι, και ξέρετε, ότι στη μάχη της Κρήτης χάθηκε ο ανθός των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Οι πάντες. Τα παιδιά του Γκέρινγκ έμειναν σε αυτή τη μάχη, την μάχη της Κρήτης. Έπρεπε λοιπόν εμείς που ισομερώς θα λέγαμε πήραμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο και είμαστε από τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες πολέμησαν, να αφήσουμε τους Γάλλους απ' έξω για το περίφημο Πουρκουά και να αφήσουμε και τον στρατηγό Ντεγκόλ που προσπάθησε να κάτσει και αυτό στο τραπέζι των νικητών αλλά δεν του πρόσφεραν καρέκλα. Το Παρίσι, όπως ξέρετε, κατελήφθη, ξέρετε πώς και πόσο σύντομα, με ένα περίπατο. Η χώρα μας έδωσε μάχες καταστρέφοντας ολόκληρη την Ιταλική πολεμική δύναμη, την πέταξε στη θάλασσα, εδώ συζητάμε αυτό, και μετά η Γερμανία λέει εδώ τι γίνεται. Πρέπει να επέμβουμε κι εμείς, διότι εδώ χαλάει το σχέδιο. Επενέβησαν, αλλά και αυτοί έχασαν χρόνο, με αποτέλεσμα να έρθει το χιόνι στις ρωσικές στέπες και να ακολουθήσει ό,τι ακολούθησε μετά από σκληρές, θα λέγαμε, φοβερές μάχες των Ρώσων υπό τον στρατηγό Ζούκοφ. Βεβαίως εδώ, όπως έχουμε ξαναπεί, τη μεγάλη μάχη την έδωσε ένας επίσης Αμερικανός στρατηγός, ο στρατηγός Γεώργιος Πάτον. Χωρίς αυτόν θα είχαν κολλήσει ακόμα εκεί στις ακτές που έγινε η επίθεση. Και εάν δεν υπήρχε και ο στρατηγός Μακάρθουρ από την άλλη πλευρά για να τελειώσει αυτό τον Αμερικανο-Ιαπωνικό πόλεμο με τον τρόπο που τελείωσε, θα πείτε ναι, αλλά έπαιξε ρόλο και η ατομική βόμβα. Ναι, έπαιξε ρόλο και η ατομική βόμβα, γιατί οι Ιάπωνες δεν ξέρανε ότι δεν είχαν άλλοι μετά από αυτή του Ναγκασάκη. Μία της Χιροσίμα, μία στο Ναγκασάκη, δεν υπήρχαν άλλες. Γι' αυτό και τις ρίξαν και τις δύο στις πόλεις. Γιατί μετά τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Είχαμε και το Pearl Harbor.
όπου πολέμησε ο τέος Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζορτζ Μπους, γενναία θα λέγαμε, τότε. Εν πάση περιπτώσει, τέσσερις ήταν οι δυνάμεις που στάθηκαν απέναντι σε αυτό τον άξονα. Οι Βρετανοί, προσέξτε, οι Έλληνες, αμέσως μετά, ή ταυτόχρονα, όπως θέλετε, τους υπόλοιπους δεν τους υπολογίζουμε, γιατί τους πήραν σβάρνα οι Γερμανοί και τελειώσαν γρήγορα οι Ευρωπαίοι. Ακολούθησαν οι Αμερικανοί με τον Πάτον και βεβαίως μπήκαν και οι Ρώσοι, γιατί είχε υπογραφεί και ένα σύμφωνο με τον Ρίμπεντροπ και τον Μολότοφ, υπουργό εξωτερικών του Στάλιν, περί μη επιθέσεως κλπ. Και βεβαίως η σύμμαχος των Γερμανών, η Τουρκία. Τουρκία. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, ο Βούιστον Τσόρτσιλ μας έστησε τον εμφύλιο. Για τους λέει τώρα θα κάτσουν και θέλετε ζητάνε. Τα λάφυρα. Αυτό ακριβώς λέει ο Μίκης Θεοδωράκης και πολύ σωστά το λέει. Βεβαίως την ίδια στιγμή άρχισαν οι μηχανογραφίες του Τσόρτσιλ που είχαν στόχο να οδηγήσουν το ΕΑΜ στη γωνία και να διαιρέσουν το λαό. Όλα αυτά είναι γνωστά. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι οι φανατικοί που είτε σαν επιτιθέμενοι είτε σαν αμυνόμενοι ξεκίνησαν την εμφύλια μάχη ήταν όλοι μια ασήμαντη μειοψηφία. Σήμερα έχουμε το ίδιο παράδειγμα με αυτή την αριστερά που είναι η μειοψηφία, δηλαδή το 0-0-0. Απλώς έχει καταφέρει να έχει διεισδύσει στα μέσα και να είναι μοντέρνο ότι είσαι αριστερός. Τα πει αριστερός. Και αυτό γιατί ο λαός μας είχε βγει ενωμένος από το καμίνι του πολέμου και δεν είχε λόγους να διαιρεθεί. Προσέξτε, μια μικρή μειοψηφία. Ούτε οικονομικούς, ούτε κοινωνικούς, ούτε πολιτικούς, ούτε ιδεολογικούς λόγους είχε. Εξάλλου το ίδιο το ΕΑΜ δεν είχε την εποχή εκείνη δημιουργήσει την εντύπωση ότι προσβλέπει, προσέξτε, στην επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας. Δεν είχε κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε άμεσους στόχους εξουσίας και μάλιστα σοσιαλιστικής. Αν εξάλλου στόχευε στην επαναστατική κατάληψη της εξουσίας, είχε όλες τις δυνατότητες και όλη την άνεση να το κάνει, δεδομένου ότι μετά την αποχώρηση των Γερμανών υπήρχε παρατεταμένο κενό εξουσίας, χωρίς να γίνει παραμικρή απόπειρα από μέρος του ΕΑΜ ΚΚΕ, που κατήχαν το μονοπόλιο της ένοπλης δύναμης στην Αθήνα και σχεδόν σε όλη τη χώρα και μπορούσε εύκολα να κατακτήσει όλα τα κέντρα της εξουσίας και να κάνει επαναστατική κυβέρνηση. Θα προσπαθήσω, λέει ο Μίκης Θεοδωράκης στην ομιλία του, να εξηγήσω όσο πιο σύντομα μπορώ τι εννοώ με το μέγα ψέμα. Κομβικό σημείο της νεότερης μας ιστορίας είναι η Συμφωνία του Λιβάνου 1944. Να δούμε μια εικόνα εδώ από την συνάντηση αυτή, να δούμε την επόμενη εικόνα. Να δούμε την επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτη. Εδώ βλέπετε, σεβαστοί τηλεθεατές, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο του Λιβάνου διακρίνονται από αριστερά. Δεν τους βλέπετε, ένας με κοντά παντελόνια βλέπετε. Είναι ο Γιώργος Καρτάλης. Παραδίπλα είναι ο Σπύρος Θεοτόκης, ο Ρέντης, ο Σοφιανόπουλος, ο Λόντος, ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Αλέξανδρος Βόλος, ο Αγγελόπουλος, ο Ρούσος, ο Πυρομάγλου, ο Δραγούμης, ο Ασκούτσης, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, τον βλέπετε άκρη δεξιά, και ο Στρατής. Τελικά οι ηγεσίες στάθηκαν κατώτερες των γεγονότων και καταλήξαμε στα Δεκεμβριανά. Ποια είναι η τελική εικόνα που έχει επικρατήσει? Ότι ήταν μια παγίδα καλωστημένη από τον Τσόρτσιλ με υποχείριό του τον Παπανδρέου και θύμα το ΕΑΜ. Το ψέμα αρχίζει κατά τη γνώμη μου από τη στιγμή που οι ίδιοι πρωταγωνιστές παραδέχτηκαν τους ρόλους αυτούς, οι μεν λέγοντας ότι το έκαναν για να σώσει την Ελλάδα, ο ένας δηλαδή από τον κομμουνισμό, μιλάμε Παπανδρέου, με τη βοήθεια των Άγγλων, και οι δε γιατί οι εκπρόσωποι που έστειλαν στο Λίβανο αποδείχθηκαν ανίκανοι παρασύροντας με το λάθος τους στην παγίδα ολόκληρο το ΕΑΜ, που αν και έστω εκ των υστέρων είχε αντιληφθεί το τι είχε γίνει, δεν μπόρεσε να το επανορθώσει όσο ακόμα υπήρχε καιρός. Μπορεί όμως στην πραγματικότητα
να συνέβησαν όλα αυτά τα αποκρουστικά και απίστευτα φαινόμενα σε μια ιστορική μάλιστα στιγμή που οι Έλληνες στο σύνολό τους ζούσαν τυλιγμένοι μέσα σε μια πρωτοφανή πατριωτική έξαρση που τη δυνάμωνε η προοπτική της νίκης. Δηλαδή, θα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε ίχνος αχνού πατριωτισμού στις προθέσεις αυτών που πήγαν στο Λίβανο? Και αν ο πατριωτισμός και μάλιστα ο αγνός μπορεί να θεωρηθεί ρομαντική πολυτέλεια, μήπως δεν υπήρχαν λόγοι ουσιαστικοί ικανοί να οδηγήσουν τις δύο αντίπαλες παρατάξεις, το ΕΑΜ και τους άλλους, σε συμφωνία με σκοπό τη μεταπολεμική τους συνεργασία μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά? Μήπως το ΕΑΜ δεν γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κυβερνήσει μόνο του σε μια χώρα με καταστραμμένη οικονομία που κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να γίνει θύμα λοιμού από την παντελή έλλειψη τροφίμων και με μηδαμινές δυνατότητες για μια ταχύ ανάκαμψη χωρίς βοήθεια? Και ότι αυτή η βοήθεια δεν μπορούσε να προέλθει παρά μόνο από τον δυτικό κόσμο? Μήπως οι ηγέτες του ΕΑΜ δεν είδαν ότι τα σοβιετικά στρατεύματα σταμάτησαν στα βόρεια σύνορά μας, ενώ οι Άγγλοι αποβιβάζονταν και μάλιστα σαν απελευθερωτές στις ελληνικές ακτές, επιβεβαιώνοντας έτσι στην πράξη την ύπαρξη στρατιωτικών ζωνών τουλάχιστον επιχειρησιακής επιρροής? Θα σας θυμίσω εγώ, σεβαστοί τηλεθεατές, εκείνη την περίφημη φωτογραφία που υπήρξε, νομίζω, δημοσιευμένη και πρέπει να την έχετε, στη Γιάλτα, όπου στη μέση είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, και αριστερά του και δεξιά, όπως βλέπουμε εμείς, ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς, ο επανομαζόμενος Στάλιν, ψευδόνυμο αυτό που σημαίνει ατσάλι. Το Στάλ που λέμε εδώ, Στάλ 1, Στάλ 2, Στάλ 3 οικοδομές, Στάλιν στα ρωσικά σημαίνει ατσάλι. Ο Ατσαλένιος λοιπόν. Και εκεί δόθηκε ένα χαρτάκι. Άλλοι το λένε, άλλοι το επιβεβαιώνουν, άλλοι όχι. Όπου ο Τσόλτσις έγραψε τις σφαίρες επιρροής και υπέγραψε ο Στάλιν αυτό το χαρτάκι. Πού είμαστε εμείς, πού θα είσαστε εσείς? Σας θυμίζω, έχει γραφτεί αυτό, ότι τότε ο Τσόλτσις υπέδειξε στους Αμερικανούς να επιτεθούν στην τότε Σοβιετική Ένωση. Για να ξεμπερδεύουμε, λέει, με αυτούς μια και καλή, γιατί θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Και οι Αμερικανοί είπαν όχι, εμάς το δικό μας το ήθος λέει άλλα. Εσείς μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Επομένως λοιπόν, και αν ακόμα το ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να έχουν ούτε οικονομική αλλά ούτε και στρατιωτική συνδρομή από βορρά. Τα γεγονότα άλλωστε έδειξαν ότι δεν υπήρχε παραμικρή συμφωνία ανάμεσα στο Κουκουέ και στον Στάλιν, ο οποίος ειδικά εκείνη την περίοδο είχε άλλες επίγουσες προτεραιότητες. Και θυμίζουμε την αποστολή του Κουκουέ, η οποία σταμάτησε στη Σόφια, είπε ο Δημητρόφ, γύριστε πίσω, δεν έχουμε κάτι να πούμε, το θέμα τελείωσε, ανήκεται στην άλλη πλευρά. Και δεν μπόρεσε η αντιπροσωπεία να περάσει, να πάει στη Μόσχα. Όμως πέρα και πάνω από όλα αυτά, υπήρχε η ίδια ελληνική πραγματικότητα που είχε οδηγήσει το ΕΑΜ στη διατύπωση ενός μετριοπαθούς αλλά ρεαλιστικού προγράμματος που το εξέφραζε πιστά μια και μόνο λέξη, η λαοκρατία. Πράγματι, η λαϊκή δημοκρατία, σαν περιεχόμενο διακυβέρνησης, ήταν ραμμένη και κομμένη στα μέτρα του ελληνικού λαού. Παίρνοντας υπόψη του τόσο την πολιτική και ιδεολογική του ωριμότητα, όσο και τις αντικειμενικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας, τις οικονομικές δυνατότητες, καθώς και το νέο διεθνές περιβάλλον που άρχισε να διαμορφώνεται ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Υπήρχαν λοιπόν λόγοι ρεαλιστικοί, ουσιαστικοί και πατριωτικοί, ικανοί να οδηγήσουν το ΕΑΜ στην αναζήτηση συμμαχιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με κοινή προσπάθεια τα τεράστια προβλήματα που άφηνε πίσω ο πόλεμος. Επομένως, κατά την άποψή μου, λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν πήγαν στο Λίβανο σαν πρόβατα για σφαγή, όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν και όπως δυστυχώς θέλουν εκ των υστέρων να παρουσιάσουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, αλλά σε αναζήτηση μιας λύσης εθνικής, πατριωτικής, δημοκρατικής και φιλολαϊκής. Που σημαίνει ότι αναγνώριζαν και στους άλλους τις ιδιότητες του πατριωτισμού, της δημοκρατικότητας και του φιλολαϊκού. Δηλαδή, τότε για το ΕΑΜ δεν ήσαν όλοι αυτοί όργανα του Τσόρτσιλ, εχθροί του λαού, πουλημένοι στους ξένους. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι γνώριζαν ότι και αυτοί δεν μπορούσαν να μονοπολίσουν τη διακυβέρνηση της χώρας, έστω και με τη μονομερή ενίσχυση των Άγγλων, χωρίς τη συνεργασία με το ΕΑΜ που συσπήρωνε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και αυτό οφειλόταν βασικά στο ότι είχε πάρει μαζί του τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, το ΕΑΜ. Πράγματι, οι περισσότεροι παραδοσιακοί οπαδοί του κέντρου ήσαν τώρα διακεκριμένα στελέχη του ΕΑΜ σε όλα τα επίπεδα της τοπικής
και εθνικής κλίμακας. Ελληνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Πώς αλλιώς άλλωστε να εξηγηθεί το γεγονός ότι η δύναμή του έφτανε σχεδόν τα 2 εκατομμύρια την ώρα της εθνικής απελευθέρωσης. Γνώριζε επίσης ότι ο πολιτικός ριζοσπαστισμός αυτής της συντηρητικής πλειοψηφίας, όσο και αν είχε επηρεαστεί από τα κομμουνιστικά ιδεώδη και κυρίως την ακτινοβολία του Κόκκινου Στρατού και της Σοβιετικής Ένωσης, παρέμενε εν τούτης σε πλαίσια δημοκρατικά, πατριωτικά, με κύριες πτυχές στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή, τα δύο ιδανικά για τα οποία είχε συστρατευτεί, είχε παλέψει και είχε ματώσει συμμετέχοντας στην εθνική αντίσταση κάτω από τη σημαία του ελληνικού απελευθερωτικού μετώπου γνωστού ως ΕΑΜ. Γνώριζαν λοιπόν και αυτοί και παραδέχονταν με την απόφαση να τους καλέσουν στο Λίβανο ότι οι ηγέτες του ΕΑΜ ήσαν και αυτοί πατριώτες, δημοκράτες, φίλοι του λαού και όχι όργανα του Στάλιν, ΕΑΜοβούλγαροι και προδότες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό σεβαστοί τηλεθεατές, για όσους έζησαν ανθρώπους σαν αυτούς, όπως ήταν η αδελφή Γρηγοριάδη, το έβλεπε καθαρά και έχει γραφτεί στα βιβλία και του Σόλωνα και του Φίβου, πρωταγωνιστών και αυτών αυτής της εποχής. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, είπε στην ομιλία του ο Μίκης Θεοδωράκης, η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα που οδήγησαν στον Δεκέμβρη και από εκεί στην πόλωση και στον εμφύλιο. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι Δεκεμβριανά λοιπόν. Βρετανοί κομμάντος καλυμμένοι πίσω από ένα τάγκ στην οδό Σοκράτους. Βλέπετε γωνία. Είναι και το ξενοδοχείο. Εκείνα, αυτό ακριβώς που βλέπετε είναι το ξενοδοχείο Βαλκάνια. Και οι Άγγλοι είναι αριστερά, βλέπετε, δίπλα στις ερπίστριες του τάγκ. Να δούμε και την άλλη φωτογραφία, για να τελειώνουμε με αυτά τα Δεκεμβριανά, το μεγάλο έσχος του εμφυλίου πολέμου. Να δούμε και την άλλη φωτογραφία, η οποία δείχνει την πλατεία Συντάγματος. Θα τη δούμε τώρα. Και δείχνει σκοπισμένα κάτω στην πλατεία τα πτώματα από εκείνη τη σφαγή. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπετε αριστερά αυτοί που πυροβολούν και δεξιά βλέπετε τα πτώματα σκόρπια στην πλατεία Συντάγματος. Αυτός ο φοβερός, απαράδεκτος Δεκέμβρης. Δυστυχώς, γράφει ο Θεοδωράκης, λέει στην ομιλία του, τα γεγονότα αποδείχθηκαν πιο δυνατά από τους ίδιους και τους μεν και τους δε, ώστε να τους οδηγήσουν στη σύγκρουση βάζοντας ο ένας την ετικέτα του προδότη στο κούτελο του άλλου για να αποσύσει τις δικές του ευθύνες. Φανταστείτε τι ανθρωπάκια μας κυβερνούσαν και πόσο λίγοι ήταν σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα είπε άλλωστε, τα λέει εδώ στην ομιλία του. Έτσι, από εκεί και πέρα, το μέγα ψέμα γίνεται ζωτική ανάγκη και για τις δύο παρατάξεις. Γιατί καταρχήν, με αυτόν τον τρόπο, δικαιολογούν το αδελφοκτόνο μίσος που καλλιέργησαν εκ των υστέρων και που δεν ήταν απότοκο υπαρκτών κοινωνικών αντιθέσεων. Δεδομένου μάλιστα ότι μετά την ανικανότητά τους να ελέγξουν τα γεγονότα ώστε να αποφευθεί η εμφύλια σύραξη, το μοναδικό ιδεολόγημα με το οποίο φανάτισαν τους οπαδούς τους αμοιβαία δεν εστιαζόταν σε εσωτερικές αλλά εξωτερικές αιτίες. Οι μεν βάφτισαν τους δε όργανα της Μόσχας και οι δε τους μεν όργανα των Αγγλοαμερικανών. Έτσι έχουν τα πράγματα, λέει ο Θεοδωράκης, και φτάνουμε έως τις μέρες μας όπου βλέπουμε ότι εξακολουθούν να διατείνονται ότι στο Λίβανο οι μεν παγίδευσαν τους δε και οι δε παγιδεύτηκαν από τους άλλους. Προτιμούν δηλαδή να παρουσιάζονται στην ιστορία άλλοι ως ανώριμοι και αφελείς και άλλοι ως πονηροί και μηχανοράφοι, παρά να ομολογήσουν οι πρώτοι, οι αριστεροί, ότι ο Παπανδρέου και οι συναυτό ήσαν και αυτοί πατριώτες. Έλληνες και φίλοι του λαού και όχι πράκτονες των Άγγλων, πουλημένοι στους ξένους και εχθρούς του λαού, και οι δεύτεροι, οι αυτοαποκαλούμενοι εθνικόφρονες, ότι οι αμήτες και κομμουνιστές ήσαν και αυτοί πατριώτες, Έλληνες και φίλοι του λαού και όχι πράκτορες του Στάλιν, των Βουλγαροσλάβων, όργανα των ξένων και εχθροί του λαού. Αυτή λοιπόν η αντιστροφή της πραγματικότητας
αποτελεί το μέγα ιστορικό ψέμα. Και αυτό τελικά έγινε για ένα και μόνο λόγο. Για να αποσύσουν τις μεγάλες τους ευθύνες, γιατί οδήγησαν τον ελληνικό λαό στη σφαγή του εμφυλίου. Γι' αυτό πιστεύω ότι όποιος εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να υψώνει διαχωριστικές γραμμές, προσέξτε το αυτό, το κάνει γιατί αυτή η πόλωση που χρησιμεύει για να καλύπτει την ανικανότητα διατύπωσης μιας καθαρά ελληνικής πατριωτικής και λαϊκής πολιτικής. Μια τέτοια πολιτική, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να αποκαλύψει επιτέλους την αλήθεια στο λαό. Η κάθε παράταξη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για τον εμφύλιο, πιάνοντας το κουβάρι από την αρχή, δηλαδή από τον ενωμένο λαό που δεν είχε κανένα λόγο να διαιρεθεί τόσο βαθιά και ολοκληρωτικά, ούτε τότε, ούτε μετά και πολύ περισσότερο ούτε σήμερα, που ξημερώνει για την ανθρωπότητα μια νέα νύχτια εποχή, που θα βάλει σε δοκιμασία αυτή τη φορά την ίδια την εθνική μας ιδιομορφία, ταυτότητα και οντότητα. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επαναρχόμεθα. Ευχαριστείτε θεατές που εμείς τη θεωρούμε μεγάλη ώρα της τηλεόρασης, γιατί δεν είδαμε αυτά να αναφέρονται πουθενά. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι τη δουλειά αυτή την έκαναν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδος Καθημερινή, όπου ο διευθυντής της είναι ένας, κατά τη δική μας άποψη, ανήκει στη νεότερη από εμάς γενιά, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, σπουδαία φυσιογνωμία στο δημοσιογραφικό χώρο για την κρίση του, για την κατάρτισή του περί τα πολιτικά και ιστορικά πράγματα της χώρας και για την απόδοσή του. Φύρεται κι αυτός μέσα σε αυτό το καζάνι και του φυδεί κανείς υγεία για να τα βγάζει πέρα. Πάρα πολύ καλή αυτή η απόφαση να δημοσιευτεί το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Μίκη Θεοδωράκη στην επέτειο των 80 ετών από τη γέννησή του, που γιορτάστηκε στην ιδιαίτερη του πατρίδα στα Χανιά και όπου εκφώνησε αυτή την ομιλία. Συνεχίζουμε με επίσης πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία έρχονται στις μέρες μας, για να ξέρετε. Το πρώτο τραγικό αποτέλεσμα αυτής της ανικανότητας των Ελλήνων πολιτικών εκείνης της εποχής ήταν ότι ενώ ο λαός μας μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου έβγαινε νικητής, προσέξτε, νικητής και τροπεούχος, έτοιμος να διεκδικήσει το μερίδιό του που του ανήκε από τη συμβολή του στην κοινή νίκη, οδηγείται χάρη στην πονηρία των ξένων, των Βρετανών δηλαδή, και την απειρία, το λέει ευγενικά, των ηγητώρων του σε νέο πόλεμο αδελφοκτόνο. Έτσι χάνει τον ιστορικό του βηματισμό και μένει πίσω όταν οι άλλοι προχωρούν. Όμως και μετά το τέλος του εμφυλίου ο βηματισμός είναι αργός και μας υποβάλλει σε νέες καθυστερήσεις. Έρχεται τέλος και η Χούντα και οι αποστάσεις μας από τους άλλους και κυρίως τους Ευρωπαίους μας καθυλώνουν στο ρόλο του ουραγού. Είναι άραγε δίκαιο κάτι τέτοιο απέναντι σε ένα λαό που θυσιάστηκε για τις ελευθερίες όλων των άλλων πλην της δικής του και δεν όφιλε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος να βοηθήσει ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μέρος από αυτή την αδικία? Με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο που ξεκίνησε στα 1943-44, κάνοντας την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, που αν δεν την διέλυαν οι μηχανογραφίες των ξένων, η σημερινή Ελλάδα θα ήταν ασφαλώς διαφορετική. Στο μεταξύ, η Χούντα μας βοήθησε άθελά της να δούμε το ψέμα του εμφυλίου, γιατί μπροστά στον κίνδυνο της δημοκρατίας, οι χθεσινοί άσπονδοι εχθροί έδωσαν τα χέρια μέσα στον κοινό αγώνα για τη σωτηρία και την αποκατάστασή της, αποδεικνύοντας την πράξη, τη δική μου ανάλυση για το τι συνέβη στην πραγματικότητα και πώς και γιατί οδηγηθήκαμε στον εμφύλιο. Εδώ θα κάνουμε μία πρώτη παρατήρηση στα όσα εκφώνησε ο Μίκης Θεοδωράκης και τα οποία έχουν να κάνουν και παρακάτω σημειώνει, ας πάμε και λίγο παρακάτω για να επανέλθουμε σε αυτή μας την παρατήρηση. Έζησα και εγώ, λέει, αυτή τη συμφιλίωση με τους πρώην εχθρούς μου μέσα στη φυλακή Αβέροφ και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που με οδήγησαν να αποφασίσω να συντρίψω στην πράξη τα φτιαχτά πράγματα
όταν έδωσα το χέρι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στη συνέχεια πρότεινα να συσταθεί κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, γιατί ήμουν βέβαιος ότι εκείνη τη στιγμή της πτώσης της Χούντας, το 90% των Ελλήνων συμφωνούσαν σε όλους τους βασικούς στόχους, εθνικούς, πολιτιακούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, μορφωτικούς και πολιτιστικούς, που θα πρέπει να είχε η χώρα μας τουλάχιστον για μια δεκαετία, έως ότου ξαναβρει το βηματισμό της. Και αν είναι δυνατόν, να τον επιταχύνει ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να πάρουμε τη θέση που μας αρμόζει στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράφει κανείς την ιστορία και είναι πάρα πολύ δύσκολο και να αναφέρεται σε αυτήν. Εδώ λοιπόν η παρατήρηση είναι η εξής. Ο κύριος Θοδωράκης γνωρίζει το μέγεθος ενός Έλληνα πολιτικού και οικονομολόγου που άκουγε στο όνομα Σπύρος Μαρκεζίνης. Θεωρείται καινοτόμος στην οικονομία, με όσα έκανε τότε ως Υπουργός Συντονισμού, είναι αυτό που λέμε σήμερα Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην κυβέρνηση του Στρατάρχη Παπάγου. Ελληνικός συναγερμός ήταν τότε το κόμμα αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα να προκηρυχθούν εκλογές, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπό τον Μαρκεζίνη από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τότε ακριβώς μπήκε στη μέση ο Ιωαννίδης. Με όσα του έταξαν οι Αμερικανοί, ότι θα ενώσουμε την Κύπρο με την Ελλάδα, ο άνθρωπος δεν το μυαλό κουβάλαγε. Και για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, είμαστε εναντίον κάθε μορφής στρατιωτικής δικτατορίας. Και κάθε δικτατορίας όπως αυτή που έχουμε και σήμερα, τη Βελούδινη. Αλλά τα γεγονότα θα πρέπει να τα αποτυπώνουμε όπως ακριβώς είναι. Εδώ δεν ανέφερε καθόλου την παρέμβαση αυτή. Μόλις βλέπουν ότι η Ελλάδα πάει να σταθεί, πάει κάτι να γίνει, αμέσως κάνουν την παρέμβαση. Όπως και τότε. Νικήσαν, αντί να κάνουν το τραπέζι, μαζί είχαν στον εμφύλιο. Από μια μικρή ομάδα, όπως γράφει εδώ στην αρχή και έχει δίκιο, ανθρώπων οι οποίοι τη ζητούσαν εξουσία. Όπως και σήμερα. Και στη συνέχεια γράφει ότι θέλαμε, λέει, μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για να πετύχουμε τους βασικούς μας στόχους που ήταν εθνική, πολιτιακή, κοινωνική, αναπτυξιακή, μορφωτική και πολιτιστική. Εδώ υπάρχει κάτι ακόμα που θα πρέπει να το είχε αναφέρει. Ότι την εποχή εκείνη, και το ξέρουν όλοι αυτό, εμάς η στρατιωτική μας δύναμη ήταν υπέρτερη της Τουρκίας. Και ότι οι Τούρκοι την εποχή εκείνη δεν τολμούσαν να κάνουν κιχ. Ποιος το αμφισβητεί αυτό? Ουδείς μπορεί. Μα θα πείτε, τι θες να πεις? Ότι καλώς είχαμε τη στρατιωτική κυβέρνηση? Όχι! Κακώς την είχαμε. Λέμε όμως τι γινόταν. Δεύτερο. Αναπτυξιακούς, λέει, στόχους. Μα την εποχή εκείνη η ανάπτυξη ήταν πάνω από το 6,5%. Όνειρο θερινής νυχτός για τις μετέπειτα κυβερνήσεις. Θα πείτε, μα τώρα τι, λέμε ότι εκτιάζουμε τη δικτατορία του Παπαδόπουλου, ότι είχαμε ανάπτυξη 6,5%. Την είχαμε. Δεν θέλαμε να είχαμε τον Παπαδόπουλο όμως. Αυτά λοιπόν δεν τα αναφέρει εδώ στην ομιλία του. Και όπως επίσης, ότι θα έπρεπε να είχε η χώρα μας τουλάχιστον μια δεκαετία μια βελτίωση. Μα είχε. Από εκεί και πέρα, τα χρέη μας, η οικονομία μας, τα έχουμε αναλύσει εδώ, πήγαν περίπατο. Και αυτή η περίφημη ανάπτυξη που ξεκίνησε το 52 μέχρι το 1973, πήγε περίπατο. Τι χρωστούσαμε τότε? Τίποτα. Τι χρωστάμε τώρα? Μην το ψάχνετε. Είναι βέβαια και η δικτατορία στη μέση. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα που και πάει κανείς, θα δει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θοδωράκης λέει για τον βηματισμό. Και αν είναι δυνατόν, λέει, να τον επιταχύνουμε ώστε να κερδίσουμε μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος το έδαφος και να πάρουμε τη θέση μας που μας αρμόζει ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης. Με κατηγόρησαν τότε
ότι δήθεν είμαι ρομαντικός και ότι βασικά μου λείπει η πολιτική σκέψη. Και έτσι μπόρεσαν να με παραμερίσουν και να δυσφημίσουν τις ιδέες και τις προτάσεις μου. Παραπονείται. Το αποτέλεσμα όμως υπήρξε και πάλι καταστροφικό για το λαό μας, μιας και η αναζωπήρωση των εμφυλίων παθών, που όπως είπαμε βασιζόταν επάνω σε ένα ιστορικό ψέμα, είχε σαν αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί και πάλι ο βηματισμός του και έτσι να οριστικοποιηθεί ο ρόλος του ουραγού μέσα στην Ευρώπη, από τον οποίο νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ξεφύγουμε πια. Δηλαδή, ένα έγκλημα που ξεκίνησε από το Δεκέμβρη του 1944, συνεχίστηκε έως τις μέρες μας, περνώντας από διάφορες φάσεις, με το ίδιο πάντα αποτέλεσμα, να επιβραδύνεται ο βηματισμός της πατρίδας μας εις βάρος της ευημερίας και της ανάπτυξης του λαού μας. Αυτά περίπου είπε στην ομιλία του ο Μίκης Θεοδωράκης στη γιορτή που έγινε στην ιδιαίτερη του πατρίδα στα Χανιά με τη συμπλήρωση των 80 ετών ζωής του και όπως είπαμε του ευχόμαστε να πάει και στα 100. Βέβαια η δουλειά του, ο ρόλος του δεν ήταν να ασχοληθεί με την πολιτική. Μουσικοσυνθέτης ήταν ο άνθρωπος με μεγάλες επιτυχίες και προς τιμή του είχε όπως είπαμε αναγνωρίσει και τους άλλους συνθέτες της εποχής του και μιλούσε και μιλάει με κολακευτικά λόγια για αυτούς. Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα. Αλλά ο Θοδωράκης από την αριστερά είναι στο περιθώριο. Δεν αρέσει σε ποια αριστερά. Πώς είναι αυτό το ποσοστό, ελάχιστο. Έχει τις δικές της απόψεις. Σεβαστές είναι οι απόψεις του καθενός. Αλλά ως ποιο βαθμό και ως ποιο σημείο για τα συμφέροντα του συνόλου. Άλλωστε δεν έκανε τίποτα τα τελευταία χρόνια μέσα από το κοινοβούλιο στο οποίο υπάρχει να διαδραματίσει ένα ρόλο ενωτικό και ένα ρόλο που να περάσει εξουσία στο λαό. Πώς? Με την απουσία της από τη Βουλή. Να κηρύξει δηλαδή, αφού είναι επαναστατικό κίνημα, μια επανάσταση. Και να πει αν δεν γίνει αυτό, εμείς δεν μετέχουμε, να βγάλει τους οπαδούς στο δρόμο, να φωνάζουν και μήπως τότε δεν θα παρασύρονταν και άλλοι από εμάς να ακολουθήσουν αυτές τις πορείες. Θα πείτε τώρα τι λες, να γίνει συλλαλητήρια και επαναστάσεις. Όχι, λέμε ότι έχει συμβιβαστεί, γιατί απλώνει το χέρι της και αρπάζει από τον κρατικό κορβανά και τα ενθυλακώνει. Παίρνει το ποσοστό της, πληρώνει τις υποχρεώσεις της και έχει τις επιχειρήσεις της, τις βιομηχανίες της, ό,τι έχει τέλος πάντων, γιατί ποτέ δεν δέχτηκε οικονομικό έλεγχο όταν της το ζήτησαν μέλη του πολιτικού γραφείου. Αυτό λέει είναι, δεν το συζητάμε, δεν είναι για συζήτηση. Τα ξέρει αυτά το κόμμα και άνθρωποι όπως ο Μίτσος ο Κωστόπουλος, ο Μάκης ο Κοψίτης που έφυγε πριν από 2 χρόνια πόσο είναι και οι υπόλοιποι οι οποίοι είπαν, ρε παιδιά, πού πάμε. Μπάστε τόση. Δική τους υπόθεση αυτή και των υπολείπων οι οποίοι ακολουθούν αυτή την τακτική. Θα πείτε τώρα, υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο δίδαγμα για εμάς για τον επόμενο καιρό? Βεβαίως και υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Πριν από μερικές εκπομπές είπαμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και ξέρετε κάτι, τώρα δεν πρόκειται να γίνει εμφύλιος πόλεμος, ούτε οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη χώρα. Εκείνο που θα γίνει είναι θα ξυλωθεί πόντο πόντο. Θα εξαρθρωθεί τελείως. Θα διαλυθεί. Τα επόμενα 20 χρόνια, εάν πάμε όπως πάμε, η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Και θα πούν οι πολιτικοί, τι λέει αυτός. Εμείς λέμε. Και ας πούνε αυτοί το αντίθετο. Στην Κύπρο, ένα παράδειγμα. Και αν θέλετε και σε άλλες περιοχές. Είχαμε τις λεγόμενες μειονότητες. Για ένα χρονικό διάστημα που το θέμα το Κυπριακό θα είχε τελειώσει και το ξέρουν όλοι αυτό καλά, γιατί κανείς δεν ήθελε να τελειώσει, γιατί ο καθένας ήθελε να έχει το δικό του μπαϊράκι.
και θα πείτε μεγάλες κουβέντες. Μα κοιτάξτε, αυτοί για τους οποίους μιλάμε ως μεγάλη πολιτική, δεν υπήρξαν μεγάλη πολιτική. Πρέπει να τους κατεβάσουμε, να τους απομυθοποιήσουμε. Ο καθένας ήθελε λοιπόν το βιλαέτη του. Όλοι αυτό κάνουν. Εις βάρος του λαού, τον οποίο απομυζούν. Γιατί δεν βγήκαν να πούν, τι γίνεται εδώ. Τα λεφτά που παίρνουν οι βουλευτές πόσα είναι, γιατί είναι τόσα. Φτάνουν 300-400 χιλιάδες το μήνα, φτάνουν, δεν χρειάζεται. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς βουλευτές, γιατί δεν έχουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε εκείνο, γιατί ξοδεύουμε αυτοκίνητα, μυστήρια, φορές, τι είναι αυτά, ποιος τα χρειάζεται. Σιωπούν στη γωνία. Βγάλετε το σκασμό, τους λένε, και πάρτε το μερίδιό σας αυτό που σας δίνει η εκλογική σας δύναμη στη Βουλή. Και βγάζουν το σκασμό. Αν τολμούν να σκάουν κάτι άλλο. Δεν τολμούν όμως. Αγαπούν τον τόπο, το λαό που πεινάει. Θα μου πείτε γιατί τους ειρωνεύεσαι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ας φτάσουμε όμως στο σήμερα. Κυπριακό. Παράδειγμα είναι αυτό. Φτιάχτηκε αυτή η μειονότητα εκεί τότε. Ενώ ο Ινωνού ήταν έτοιμος να υπογράψει. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν κατάλαβε. Και είπε στον Τζόνσον, δεν θέλω τη συνάντηση. Άιντε, πήγαινε, του λέει. Και είπε στον Ανδρέα τον Μοθνιό στο αεροπλάνο, Ανδρέα, πριν προλάβουμε να προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, θα μας έχουν ρίξει. Εννοούσε τους Αμερικανούς. Πήγαινε, Χριστιανέ μου, βάλε την υπογραφή σου, δίνει την Κύπρο ολόκληρη τώρα, τι θέλεις, με μία προθεσμία. Πάρτε και τελείωνε. Μεγάλος Έλληνας πολιτικός. Ο γέρος της δημοκρατίας. Λέει, ο Θοδωράκης δεν μπορεί να τον αμφισβητήσουμε τον πατριωτισμό. Όχι, σε κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό. Αλλά όταν είσαι στο τιμόνι μιας χώρας και πας και μας πετάς να είμαι στον κρεμό, τότε τι μεγάλος είσαι, τι μεγάλος ήσουνα. Πώς την έπαθες τότε. Πώς την ξαναπατάς μετά. Τι είσαι. Δεν κάνεις. Άσε να πει κανένας άλλος. Αλλά αυτά. Περιπάτω. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι τι κάνανε. Αυξήθηκαν. Μειονότητα. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Οι μειονότητες. Φέρθηκε τους επίκους. Τους φέρνει και τους επίκους. Καλό τις δυνάμεις, τις εγκύτριες, είπε ο παπάς. Να επέμβουν. Ποιους δηλαδή. Τους Τούρκους. Τους κάλεσε στην Κύπρο. Ο παπάς. Και πήγαν οι Τούρκοι. Η μειονότητα μεγάλωσε. Φέρανε κι άλλους, φέρανε κι άλλους. Α, ποια Κύπρο. Εδώ είναι δική μας. Μπα. Δική σας από πού. Α, τώρα μειονότητα, είμαστε κι εμείς ένα κράτος. Πάντα η διεθνής κοινότητα τι λέει. Και το θράσανε τέτοιο που θέλανε το σχέδιο Ανάνη. Και υπήρξαν πολιτικοί στην Ελλάδα, μηδενός εξαιρουμένου, οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν. Ψηφίζουν οι Κύπροι υπέρ του σχεδίου Ανάν. Σήμερα, πολιτική. Δηλαδή να δώσουν την Κύπρο στους Τούρκους. Αυτό θέλανε. Ευτυχώς όμως υπήρχε ο Παπαδόπουλος, ο Τάσος και κατάφερε ό,τι κατάφερε μέχρι σήμερα και μακάρι να καταφέρει και τα υπόλοιπα. Χάρη και στη βοήθεια των άλλων κρατών και ιδίως τελευταία του κυρίου Ντεβιλπέν, ότι αν δεν αναγνωρίσετε την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν περνάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τούρκοι. Τελειώσαμε. Και από εδώ τσιμουδιά. Δεν βγήκε κανείς να πει τίποτα. Εμείς είμαστε. Να έρθει η Τουρκία. Να έρθει. Να σου υπογράψει. Να συμφωνήσει. Και μετά εντάξει, το συζητάμε. Όχι. Πίσω από τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το θέμα των μειονοτήτων και πού θέλουμε να καταλήξουμε. Ότι και εδώ, όπως έγινε το σχέδιο το οποίο αμφισβήτησε ο κύριος Κίσιγκερ, ακόμα και τώρα, είναι αυτό που είπε. Πρέπει να τους χτυπήσουμε στη γλώσσα, στη θρησκεία, στα οίκη, στα έθιμα, παντού, γιατί είναι ένας λαός που δεν υπακούει. Και εμείς θέλουμε υπάκους λαούς. Και έκανε αυτό το πολύ απλό πράγμα. Μετανάστες. 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 Και αν τώρα δεν βάλουμε φρένο, δηλαδή, γιατί λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις συμπληρώσει λέει, τα 5 χρόνια, μπορεί να φέρει και τους άλλους συγγενείς του από εκεί που βρίσκεται εδώ. Ενώ όπως κάνουν οι Κύπροι σήμερα, τους λένε μέχρι 4 χρόνια και θα ανανεώσουμε πάλι τη σύμβασή μας να είστε εδώ και να εργάζεστε. Και πάλι μετά 4 χρόνια, και πάλι μετά, για να μην αποκτήσουν το δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα.
Εάν αυτό δεν το κάνουν οι σημερινοί κυβερνώντες, τότε ο πληθυσμός θα αλλοιωθεί, θα υπάρξει αυτό που λέμε η μειονότητα, θα γίνει στην ουσία εξουσία, βλέπε Κύπρο, κάτι που έχουν πρόβλημα και οι Τούρκοι με τους Κούρδους, όχι τώρα από παλιά, αλλά αυτοί έχουν την, τέλος πάντων, τον πατριωτισμό και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αν και δεν έχουν δίκιο σε αυτό δηλαδή, βάσει όμως περιπτώσει, γιατί οι Κούρδοι είναι ντόπιοι, δεν ήρθαν από πουθενά, εκεί ήταν ο κουρδικός λαός και ήταν η γη του. Απλώς οι Τούρκοι, τέλος πάντων, όπως έγινε και με τους Αρμένιους. Και θα έρθει μια στιγμή που ξαφνικά εμείς θα έχουμε τις μειονότητες να μας κυβερνούν. Αυτό θα γίνει στον τόπο μας σε 20 χρόνια από σήμερα. Ο πληθυσμός μας θα συρρυκνώνεται, οι μειονότητες θα μεγεθύνονται πληθυσμιακά και η Ελλάδα θα σβήσει από το χάρτη. Και οι Έλληνες επίσης θα πάνε περίπατο. Θα πείτε, και τι μπορεί να κάνει κανείς? Μα πολλά μπορούν να κάνουμε. Και ο καθένας από εμάς και χωριστά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε το ξέρουμε καλά όλοι. Γιατί τότε, εάν εμείς δεν προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε, ο καθένας από εμάς, τότε αυτές οι μειονότητες θα περιοριστούν και ας είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα 10% γραδρεφέ. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ένα 10% μπορεί να υπάρχει παντού. Το ίδιο πάθαν και οι Ευρωπαίοι όμως. Αυτοί όμως έχουν κυβερνήσεις εθνικές. Και οι εθνικές τους κυβερνήσεις, stop, μέχρι εδώ. Δεν αφήνουν παραπέρα να προχωρήσει το κακό στις χώρες τους. Εμείς είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι. Είναι δυσάρεστα όλα αυτά για να τα ακούνε οι εξουσιαστές, αλλά τουλάχιστον ας ξέρουμε από τι θα πεθάνουμε και από τι θα σβήσουμε. Βέβαια, έχει υποθεί επανειλημμένως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μέσα από τη στάχτη της ξαναγεννιέται. Οι Έλληνες, πόσες χιλιάδες χρόνια υπάρχουμε, θα σβήσουμε τώρα? Αν θέλετε να υποβάλλετε αυτή την ερώτηση, θα σας πω όχι, δεν πρόκειται να σβήσουμε. Απλώς δεν θέλουμε να ξαναγίνει πια μια νύχτα σαν εκείνη της 3ης Δεκεμβρίου του 1944. Γιατί δεν πρέπει να γίνει. Αυτό. Εάν όμως χρειαστεί, να είστε βέβαιοι ότι και αυτό θα γίνει. Ας το ξέρουν οι εξουσιαστές. Θα μου πείτε, θα πάρουν το αεροπλάνο και θα φύγουν. Εντάξει, είναι και αυτή μια άποψη. Τώρα, το αν θα τους βρούμε ή δεν θα τους βρούμε, το δούμε αυτό. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι, τη φράση αυτή, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, είναι μια φράση δοκιμασμένη χιλιάδες χρόνια τώρα. Δηλαδή, ο Μαραθώνας είναι εδώ. Η Σαλαμίνα είναι εδώ. Οι Θερμοπύλες είναι εδώ. Και δεν πρόκειται να πάψουν να υπάρχουν. Όσον αφορά για το κυρίαρχο ζήτημα της σημερινής μας εκπομπής, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μίκης Θοδωράκης μετά από αυτή την ομιλία θα περιθωριοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο. Όπως περιθωριοποιήθηκε και ο Μάρκος Βαφιάδης, ο αρχηγός εκείνου του στρατού που τον είπαν αντάρτικος, συμμορίτες, ξέρω εγώ πώς τους λέγανε, ό,τι θέλετε λέτε. Πέστε, Έλληνες ήταν οι άνθρωποι και αυτοί, είχαν τη δική τους άποψη. Ο αρχηγός του στρατού αυτού, από τη μια ο Τσακαλώτος, ένα μήνυμα Βαφιάδης. Αυτοί ήταν οι δύο αντίπαλοι. 700-800.000 νεκροί, πώς ήταν στο. Λάθος κάναμε. Τον περιθωριοποίησαν τον Βαφιάδη. Δεν τους άρεσε. Τώρα θα περιθωριοποιήσουν, θα το δείτε και το Θοδωράκι για αυτή του την ομιλία. Αλλά έστω στα 80 του χρόνια, με αυτή την ομιλία, που δεν είναι όλα τα στοιχεία τα οποία παραθέτει στην ομιλία του ή εκθέτει απόλυτα σωστά, υπάρχουν και λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές το πνεύμα είναι αυτό. Επομένως, είναι σωστή η φράση «ενωμένη και κυβέρνηση εθνικής ενότητος», ένα δεν είπε. Με ποιους? Αυτό δεν μας είπε. Γιατί εάν πει κανείς ότι επιλέξει το Θοδωράκη να είναι πολιτικός σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, θα είναι σίγουρος ότι ο Θοδωράκης δεν θα κάνει πίσω. Αυτό βγαίνει. Και 80 ετών τώρα τι πίσω να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Και είναι όμοιοι σε απόψεις με το Θοδωράκη, πολιτικοί που δεν είναι στο προσκήνιο σήμερα, δυστυχώς, τότε μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος.
Γιατί οι άλλοι δεν θα είναι εθνικής ενότητας, θα είναι μια κυβέρνηση εθνικής διάλυσης. Όπως περίπου είναι και σήμερα και χωρίς να θυγεί ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός, ούτε ο προηγούμενος. Το αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς αυτό που γίνεται. Και θα πει κάποιος, ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο νεότερος των Καραμανλίδων, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Β'. Έχει περάσει τώρα βέβαια 1,5 χρόνο, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Μα περιμένουμε, χρόνια περιμένουμε. Να δούμε τι θα κάνει, να δούμε πώς ελύσεται, πώς θα τα καταφέρει, πώς θα ξεγλιστρήσει. Μακάρι. Όλοι θα το χαρούμε και θα το χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, σεβαστοί τηλεθεατές. Χαίρετε.